Στα όρια της φυσικής τους εξάντλησης βρίσκονται οι γιατροί που υπηρετούν στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Χατζικώστα, αφού είναι σχεδόν αδύνατο να ανταποκριθούν στις αυξημένες καθημερινές ανάγκες λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Αυτό επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων ΕΕ, Υπήρου, καταγγέλλοντας ότι από τους 7 συνολικά ειδικευμένους καρδιολόγους, 5 είναι αυτοί που καλύπτουν τι ανάγκε τη κλινική, που έχει επιπλέον δραστηριότητε και αρμοδιότητε όπω η στεφανιαία μονάδα, το αιμοδυναμικό, τα τμήματα κόποση και υπερίχων, τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και η κάλυψη των ΤΕΠ. Από του ειδικευόμενου, οι δύο εκπαιδεύονται σε άλλα νοσοκομεία στα πλαίσια τη ειδίκευσή του και σε δύο μήνε ολοκληρώνουν την ειδίκευση και θα διαγραφούν. Άλλη μια ειδικευόμενη απουσιάζει σε άδεια μητρότητα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι εργαζόμενοι συνεχίζει βρίσκονται πια στα όρια της φυσικής τους εξάντλησης και λειτουργούν σε όρια ανασφάλειας. Οι γιατροί αναγκάζονται να κάνουν υπεράριθμες εφημερίες τόσο ενεργές όσο και ετοιμότητας, χωρίς να κάνουν χρήση των κανονικών τους αδειών και των νόμιμων ρεπό. Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε συνεχίζει ότι υπάρχουν τρεις και οργανικέ οργανικές θέσεις, οι οποίες λόγω των μνημονίων δεν προκυρήσονται παρόλες τι επισημάνσεις μας. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη για την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων. Οι άμεσε ανάγκε δεν μπορεί να καλυφθούν χωρί να ζητηθούν τουλάχιστον δύο επικουρικοί γιατροί. Η ΕΕ δεν θα στηρίξει καμία αναστολή δραστηριοτήτων αλλά και δεν θα αφήσει του γιατρού να ζουν σε εργασιακό μεσαίωνα, καταλήγει στην ανακοίνωσή τη. Σημειώνεται πάντω ότι αντίστοιχα προβλήματα στελέχωση υπάρχουν και στο καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Πρέβεζα, που εδώ και 8 μήνε λειτουργεί με τρει καρδιολόγου. Υπενθυμίζεται, αναφέρει στην ανακοίνωσή τη Ένωση Ιατρών ότι οι καρδιολογικές κλινικές είναι κλινικές που αντιμετωπίζουν πολλά επίγοντα περιστατικά και σήμερα βιώνουμε αύξηση των συμβάντων λόγω θερινής περίοδου και αύξηση του τουρισμού. Είναι γνωστό καταλήγει ότι όταν υπολειτουργεί ένα τμήμα επιφορτίζεται ένα άλλο και όπως αντιλαμβανόμαστε ο κλήρος θα πέσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είναι ήδη επιφορτισμένο και με ελλειπές προσωπικό.